Βοηθή Πολυχρόνη Τέταρτο Παπαδόπουλο Αντωνίου, Βαρ και Αβάρ. Δεν είχαμε πάρα πολλέ δύσκολε φάσει. Θα εστιάσω μόνο σε δύο. Εγώ, σαν παρατηρητή, όταν ήμουν αρκετά απαιτητική και γενικώ πολύ αυστηρή. Αλλά θα τολμήσω να πω ότι η διαιτησία σήμερα ήταν. Υποδειγματική, σε πολύ ψηλό επίπεδο, εξαιρετική. Ναι, το να είσαι αυστηρό δεν είναι κακό. Αρκεί να είσαι δίκαιο. Αυτό είναι το θέμα εδώ πέρα πάντα στην Ελλάδα. Δίκαιο. Όχι εσύ, γενικά μιλάω, να είμαστε δίκαιοι. Σωστά. Ωραία, για να δούμε τις φάσεις παρακαλώ από τον Γιώργο Καραϊσκάκη για να μας σχολιάσει η κυρία Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ και πρώην διεθνής διαιτητής. Ναι, εδώ βλέπουμε μια σέντρα που γίνεται και στην προσπάθειά του ο αμυνόμενος να διώξει την μπάλα. Βρίσκει πρώτα στο πόδι του και μετά η μπάλα εξωστρακίζεται και βρίσκει στο χέρι του. Προφανώς δεν υπάρχει καμία πρόθεση να παίξει την μπάλα. Είναι τυχαία η σύγκρουση της μπάλας με το χέρι του, οπότε σωστά ο διαιτητής και ο VAR άφησαν την φάση να εξελιχθεί και δεν έδωσαν κάποια πέναλτι γιατί δεν υπάρχει παράβαση. Ωραία. Άλλη μία από τον Γιώργο Καραϊσκάκη, σίγουρα, for sure που λένε και οι Άγγλοι. Για να τη δούμε. Τι είναι αυτό? Εδώ βλέπουμε τον παίκτη του Ολυμπιακού να τραβάει τον παίκτη. Κάποιοι θα μπορούσαν να ζητήσουν. Το Ολυμπιακού τραβάει το Πανετολικού. Αρχικά, βλέποντας αυτό, βλέποντας στη ροή του παιχνιδιού, βλέπουμε το τράβηγμα από το παίκτη του Ολυμπιακού. Όμως, ο παίκτης του Πανετολικού έχει παραβεί τον κανονισμό, έχει σπρώξει τον τερματοφύλακα και σωστά ο διαιτητής έδωσε επιθετικό φάουλ. Αυτό τι σημαίνει όμως, ότι άμα δώσει επιθετικό φάουλ εδώ, αν εγώ σε πιάσω και σε πετάξω μετά, δεν πρέπει να τιμωρηθώ κάπως? Έχει σφυρίξει, έχει σταματήσει το παιχνίδι, οπότε μετά, αν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει μόνο πειθαρχική ποινή. Δεν υπάρχει πέναλτι, θα πρέπει να δώσει μια κάρτα. Για αντιαθλητική συμπεριφορά, εντάξει. Για αντιαθλητική συμπεριφορά, γιατί τον πετάει κάτω, δεν λέω. Όχι, θα ήταν υπερβολική. Αυτό ήταν υπερβολική. Ναι. Πήγε εκεί πέρα, ησύχασε του παίκτε, οπότε. Αυτό μα το εξηγεί λιγάκι, όχι για τον Ολυμπιακό. Βγάζουμε φανέλε, έτσι. Αυτό είναι στην Ελλάδα παρεξηγούμαστε εύκολα. Θέλω να μην παρεξηγείτε αυτή η εκπομπή όσο γίνεται. Δεν θα είχαμε Ζαγοράκη, Φίσα και την Ελένη εδώ. Βγάλουμε φανέλε. Γίνεται αυτή η φάση. Και μετά πάω εγώ και ο παίκτη του Ολυμπιακού και κάνει αυτό που κάνει. Έχει κάτι πιο βίαιο. Υπάρχει παράβαση. Πειθαρχικά. Πειθαρχικά πάντα. Ασχέτως αν έχει σταματήσει το παιχνίδι, έχει δοθεί ένα φάουλ ή τίποτα άλλο, η πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί. Είτε αν υπάρχει μια αντιαθλητική συμπεριφορά, όπως ένα σπρόξιμο ή ένα τράβηγμα στην συγκεκριμένη περίπτωση, αν είναι κάτι παραπάνω, αν είναι μια βίαιη διαγωγή, μια κόκκινη κάρτα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώ είναι OK. Εντάξει, ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Επειδή είναι σχεδόν ένας μήνας που είναι ο κύριος Λανουά στη ζωή μας. Μάλιστα. Κύριε Ήφος, ο Τάκης, θα ρωτήσω αυτό. Να κάνουμε ένα σχόλιο λίγο.